Σε μια θερμή απεργιακά περίοδο εισέρχονται οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων που δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Είχαν ήδη προκηρύξει στάση εργασία την ίδια μέρα σε ένδειξη συμπαράσταση στη συνάδελφό του, νοσηλεύτρια του τμήματος επειγών των περιστατικών, που το περασμένο Σάββατο δέχτηκε επίθεση με σκαμπό από εξαγριωμένο ασθενή αιγυπτιακής καταγωγής την ώρα του καθήκοντος. Εμείς εδώ δίνουμε την ψυχή μας, δίνουμε τη ζωή μας για να μπορούμε να απαλύνουμε τον κόσμο, τον πόνο των συμπολιτών μας, παρόλες τις αντέξιες συνθήκες που έχουμε πει και που γνωρίζει η τοπική κοινωνία πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ για τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν, για τις υποστελεχώσεις και το γυρασμένο πλέον προσωπικό. Ο Σύλλογος Εργαζομένων από την πρώτη στιγμή καταδίκασε απερίφραστα την πράξη βίας κατά της νοσηλεύτριας του ΤΕΠ και κάθε παρόμοιο περιστατικό, ενώ ζήτησε από την διοίκηση την περιφρούρηση της ασφάλειας του προσωπικού. Το περιστατικό, ωστόσο, επανέφερε στο προσκήνιο τις ελλείψεις σε όλα τα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, που συχνά γίνονται αφορμή για λεκτικές επιθέσεις από ασθενείς σε βάρος εργαζομένων. Όλα τα τμήματα και όλες οι ειδικότητες είναι πραγματικά στο νοσοκομείο μας υποστελεχωμένες. Από την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη σύντηση μέχρι το διευθυντή γιατρό. Οπότε δεν θα μπορούσα να πούμε για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα και κομμάτι. Απλά όπως και εσείς αναφέρετε, τα επίγοντα είναι ένας πυρήνας, είναι η είσοδος του νοσοκομείου που είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια, γιατί όλοι από εκεί θα μπουν και από εκεί θα κατανεμηθούν στα υπόλοιπα τμήματα. Όσο προσωπικό και να έρθει στα ΤΕΠ, μιας που επικεντρωνόμαστε εκεί, στο συγκεκριμένο τομέα, δεν θα λυθεί το πρόβλημα εάν δεν ενισχυθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του νομού μας. Εάν το στολίδι που έχουμε στην καρδιά των Χανίων, τα τόμι, τόμι 1 και τόμι 2, το οποίο φτιάχτηκε για κέντρο υγείας αστικού τύπου, δεν λειτουργήσει επιτέλους σαν κέντρο υγείας αστικού τύπου. Την Πέμπτη, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Χανίων ενώνουν τη φωνή τους με συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα, αντιδρώντας το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα στο χώρο της δικιάς μας της υγείας, που είναι ένα κυκλικό ωράριο, θα υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από συναδέλφους, οι οποίοι δεν θα θέλουν να κάνουν απογευμάτινα, δεν θα θέλουν να κάνουν νυχτερινά, δεν θα θέλουν να κάνουν αργίες, όταν βλέπουν τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά τόσο πολύ. Υπό ΕΔΗΝ ζητά να αποσυρθεί το εργατικό νομοσχέδιο, να παραταθούν οι συμβάσεις των 2.000 εργαζομένων στα νοσοκομεία και να απομακρυνθούν από όπου υπάρχουν οι εργολάβοι στο ΕΣΥ.